Η Apple ανακοίνωσε το iPhone 16 με πολλές νέες δυνατότητες, ειδικά στην κάμερα. Και φυσικά θα επικεντρωθώ στις δυνατότητες της κάμερας ως δημιουργός. Δεν θα κοιτάξω χαρακτηριστικά όπως το AI που έχουν προσθέσει και κάποιες άλλες δυνατότητες, κυρίως η λειτουργία του τηλεφώνου. Καταρχήν πάμε να δούμε τον κεντρικό αισθητήρα, ο οποίος είναι δεύτερης γενιάς, 48 MP, ο οποίος έχει πολύ καλύτερη απόδοση, μπορεί να διαβάσει δηλαδή δεδομένα σε διπλό χρόνο, όπως και έχει πολύ μικρότερο lag και μας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξουμε ProRes RAW με πολύ εξελιγμένο autofocus. Μεγάλη αναβάθμιση είχαμε όσον αφορά το βίντεο, με δυνατότητα πλέον να γράψουμε 120 frames per second σε 4K ProRes, που κάνει το iPhone να είναι μια πολύ ισχυρή slow motion κάμερα. Όσοι λοιπόν γράφετε βίντεο και σας ενδιαφέρει να γράφετε slow motion, μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο αντί μια πολύ ακριβή κάμερα. Ειδικά η δυνατότητα το να γράφει slow motion σε συνδυασμό με ProRes είναι κάτι που δεν βλέπουμε συχνά ακόμη και σε εξειδικευμένες mirrorless ή πιο επαγγελματικές βιντεοκάμερες. Η νέα ευρυγόνια κάμερα είναι και αυτή πολύ βελτιωμένη και πλέον είναι 48 MP, πολύ μεγάλη αύξηση από τα 12 MP του iPhone 15. Αν χρησιμοποιείτε πολύ τον ευρυγόνιο φακό, θα σας δώσει φυσικά πολύ καλύτερη ανάλυση. Ένα από τα μειονεκτήματα του iPhone 15 ήταν ότι η ευρυγόνια κάμερα δεν είχε την ίδια ποιότητα με την κεντρική κάμερα. Ήταν πολύ κατώτερης ποιότητας, που περιόριζε κάπως τη χρήση της. Φυσικά πρέπει να κάνουμε τεστ και να δούμε αν έχει αξιόλογη ποιότητα και αν η αναβάθμιση των 48 MP έχει όντως μεγάλη διαφορά. Όσο αφορά τον τηλεφακό, δεν έχει ιδιαίτερες βελτιώσεις στο νέο iPhone 16 Pro Max, απλά είναι πλέον διαθέσιμος στο iPhone 16 και στο iPhone 16 Pro. Οπότε φωτογράφοι που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν αυτό το φακό δεν χρειάζεται πλέον να αγοράσουν το κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας για να έχουν πρόσβαση σε αυτόν. Ο επεξεργαστής είναι φυσικά βελτιωμένος με τον A18 Pro, ο οποίος έχει καλύτερο energy efficiency, που θα μας δώσει φυσικά τη δυνατότητα να γράφουμε περισσότερη ώρα βίντεο ή να βγάζουμε περισσότερη ώρα φωτογραφίες, όπως και έχει βελτιωμένους πυρήνες ML, που φυσικά αυτοί θα συνεισφέρουν στο βελτιωμένο processing pipeline του iPhone 16, το οποίο ενισχύεται από το Apple Intelligence. Οι χρήστες iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max πλέον θα μπορούν να γράφουν spatial περιεχόμενο χρησιμοποιώντας δύο κάμερες ταυτόχρονα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Apple Vision Pro. Η Apple σπρώχνει πολύ αυτή την κατηγορία, ειδικά με το Apple Vision, και οι κάμερες έχουν πλέον ευθυγραμμιστεί, η μία είναι κάτω από την άλλη, ώστε να βοηθήσουν ειδικά σε αυτό το σκοπό. Οι βελτιωμένοι πυρήνες Machine Learning επίσης μας δίνουν νέες δυνατότητες στον ήχο. Μπορούμε πλέον να κάνουμε ηχογράφηση σε χώρο που έχει θόρυβο και το iPhone θα μπορεί να αφαιρέσει τους θορύβους του περιβάλλοντος, όπως και να βελτιώσει την ηχογράφηση και να την κάνει να ακούγεται σαν να έχει γραφτεί σε επαγγελματικό στούντιο. Μεγάλη βοήθεια, ειδικά για δημιουργούς οι οποίοι δεν έχουν budget για επιπλέον μικρόφωνα ή τυχαίνει να βρίσκονται κάπου και θέλουν να κάνουν μια γρήγορη εγγραφή. Η Apple επίσης ανακοίνωσε τα Photographic Styles, τα οποία είναι φίλτρα, αλλά μια πολύ πιο εξελιγμένη μορφή. Δηλαδή, λαμβάνουν υπόψη το τι έχει η φωτογραφία και κάνουν βελτιώσεις αναλόγως στο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει τη χρειά σε ένα μόνο χρώμα ή να αλλάξει τα highlights και τις σκιές. Επίσης, οι χρήστες έχουν πολύ έλεγχο στο φίλτρο, δηλαδή μπορούν να το προσαρμόσουν όπως εκείνοι θέλουν. Η Apple λέει ότι αυτό δεν είναι όπως τα κλασικά φίλτρα του Instagram ή του Facebook, είναι πολύ πιο advanced μορφή, έχουν πολύ περισσότερο έλεγχο, λαμβάνουν υπόψη το περιεχόμενο και η Apple το περιέγραψε ως... So this is like professional color grading in real time. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά θα δούμε. Το Camera Control είναι ένα νέο πλήκτρο το οποίο έχουν προσθέσει και το οποίο με ένα κλικ μπορεί να φέρει στην οθόνη κάποιες λειτουργίες και στη συνέχεια να κάνουμε swipe για να αλλάξουμε για παράδειγμα το zoom ή το exposure compensation ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Υποστηρίζεται από το Taptic Engine και δίνει haptic feedback, το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση που κάνουμε zoom ή αλλάζουμε κάποια λειτουργία, μας δίνει feedback ώστε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε ακριβώς. Λέει επίσης ότι τρίτες εφαρμογές όπως Instagram θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για τις δικές τους λειτουργίες. Προσωπικά δεν ξέρω πόσο χρήσιμο θα είναι αυτό και πόσοι τρίτοι κατασκευαστές θα το χρησιμοποιήσουν, αλλά θα δούμε. Αναβάθμιση είχαμε και στην οθόνη του κινητού και από 6,7 ίντσες έχουμε πάει σε 6,9 ίντσες, η οποία επίσης μπορεί να πέσει ως ένα nit φωτεινότητα για το βράδυ. Η οθόνη είναι ίσως από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι κάτι που πιστεύω οι φωτογραφικές μηχανές, οι entry level τουλάχιστον κάμερες, υστερούν σημαντικά. Το iPhone έχει 6,9 ίντσες οθόνη, η οποία είναι
1000-1500 και την ημέρα φτάνει έως 2000 nits. Φωτεινότητα, ειδικά αν κάνεις λήψεις έξω με πολύ φως, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σε DSLR ή mirrorless θα πρέπει να προσθέσεις εξωτερικά monitor για να μπορέσεις να δεις κάτω από δυνατό φως. Τώρα η διαφορά από τις 6,7 inches στις 6,9 δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι, αλλά θα δείξει. Η Apple λέει ότι έχει επίσης βελτιωμένη μπαταρία, που πλέον για να παραγωγή βίντεο φτάνει τις 33 ώρες. Νομίζω είναι κάπου στο 20% παραπάνω από το iPhone 15 Pro Max. Οι 33 ώρες τώρα δεν ξέρω πώς κάνουν ακριβώς το testing, πιθανότατα έχουν κλειστό τηλέφωνο σε airplane mode ή κάτι τέτοιο και απλά κάνουν play video local, χωρίς να χρησιμοποιεί δίκτυο. Αλλά όπως και να έχει, 20-30% μεγαλύτερη χωρητικότητα είναι αρκετά σημαντική. Ειδικά αν γράφουμε σε απαιτητικά φορμάτα όπως ProRes βίντεο, το να έχεις μεγαλύτερη αυτονομία θα βοηθήσει. Το Apple Intelligence έχει επίσης βελτιώσεις οι οποίες θα βοηθήσουν φωτογράφους. Μπορεί να αναζητήσει για παράδειγμα φωτογραφίες βάσει περιγραφής από το photo album και να τις φέρει μπροστά, όπως και να δώσει feedback σε μία φωτογραφία ή βίντεο το οποίο έχουμε τραβήξει. Αυτά όλα τα features θα είναι λίγο αργότερα διαθέσιμα στο iOS 18.1, που θα βγει λίγο καιρό μετά από την κυκλοφορία του iPhone. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο αν αξίζει η αναβάθμιση. Από το iPhone 15 Pro Max στο 16 Pro Max δεν είμαι τόσο σίγουρος. Όσο αφορά την κεντρική κάμερα θα πρέπει να δοκιμάσουμε την ποιότητα της, να δούμε πόσες διαφορές έχει από το προηγούμενο μοντέλο. Αν σας ενδιαφέρει wide angle και θέλετε να κάνετε λήψεις σε wide angle, είτε βίντεο είτε φωτογραφία, πιθανότατα αξίζει την αναβάθμιση. Εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ wide angle τόσο. Κυρίως η κεντρική κάμερα με ενδιαφέρει, θα τη δοκιμάσω, θα δω πόσο καλή είναι και δεν ξέρω πραγματικά αν έχει περισσότερο ή καλύτερο dynamic range ή κάτι άλλο από το προηγούμενο μοντέλο. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για το iPhone. Το iPhone δεν είναι πλέον μόνο τηλέφωνο, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, όπως και άλλα smartphones. Δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε ότι παίρνουμε ένα τηλέφωνο που κοστίζει 1500 ευρώ. Το iPhone είναι ένα πάρα πολύ καλό computer. Πολύ ισχυρό computer. Έχει τρομερές δυνατότητες. Απολύψει βίντεο, φωτογραφίας, έως το να σκανάρει 3D αντικείμενα, στο να κάνεις επεξεργασία βίντεο ή φωτογραφίας, στο να συνεργαστείς με άλλους και βοηθάει κάποιον να κάνει πάρα πολλά πράγματα σε αντίθεση με μια φωτογραφική μηχανή ή μια βιντεοκαμέρα. Με 1500 ευρώ τι παίρνεις? Παίρνεις παράδειγμα μια Canon R50 με τον 1845 που βγάζει 4K 25 καρέ το δευτερόλεπτο. Ή μπορείς να πάρεις μια Sony ZV-E10 II, το σώμα μόνο, 4K 60fps, 10bit, 422. Θα έχεις τη Sony μαζί σου όμως πάντα όταν τη χρειαστείς. Αυτό το τηλέφωνο το έχεις πάντα μαζί σου. Και μπορείς να πάρεις πολύ αξιόλογο βίντεο, μπορείς να βγάλεις πολύ αξιόλογες φωτογραφίες. Έτσι το αξιοποιώ εγώ. Σαν εργαλείο το οποίο βρίσκεται πάντα πάνω μου. Αν τώρα έχεις σκοπό να κάνεις κάποιο γύρισμα και κουβαλάς τη μηχανή μαζί, φυσικά μπορείς να πάρεις καλύτερη ποιότητα, οι αισθητήρες εσείς φωτογραφικές ποιοτικά είναι ανώτεροι. Αλλά και πάλι, σκέψου, iPhone, μπορείς να γράψεις πλέον ProRes σε ένα τηλέφωνο, σε εξωτερικό δίσκο. Μπορείς να έχεις τρεις φακούς μαζί. Ευρυγόνιο 48 MP, Standard 48 MP και ένα τηλεφακό 5P. Δεν είναι εύκολο να τα βρεις όλα αυτά σε μια κλασική κάμερα και να τα έχεις πάντα μαζί, μέρα νύχτα, όπου κι αν είσαι. Έχει εξαιρετική οθόνη, όπως είπα. Στις κάμερες που παίρνουμε, η οθόνη είναι άχρηστη. Ούτε 1000 nits δεν βγάζουνε. Πολύ κατώτερα, 500 nits. Στην Burano για παράδειγμα, που είναι πανάκριβη κάμερα, είναι 600 περίπου nits η οθόνη που τη μέτρησα. Αυτό έχει 1500 peak brightness οθόνη που σε μέρα μπορεί να φτάσει και έως και 2000 nits. Μπορείς να δεις άνετα το τι γράφεις, μπορείς να κάνεις zoom, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και να πάρεις μια πολύ καλή ιδέα το τι τραβάς. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουν οι standard κάμερες, ακόμη και οι πολύ ακριβές. Οι κάμερες επίσης είναι σχεδόν άχρηστες στο να επεξεργάζονται φωτογραφίες. Το processing pipeline του iPhone είναι πάρα πολύ καλό. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ sharp κάποιες από τις φωτογραφίες ή τα βίντεο, αλλά είναι πολύ ανώτερο με την επεξεργασία που κάνουν οι τυπικές κάμερες. Βελτιώνονται βέβαια και αυτές, αλλά η Apple νομίζω έχει ξεφύγει σε αυτό το τομέα. Και πλέον νομίζω ότι στο καινούριο iPhone θα δούμε πολύ περισσότερες βελτιώσεις με το Apple Intelligence να υποστηρίζει το image processing pipeline. Επίσης, σε μία φωτογραφική δεν μπορείς να κάνεις επεξεργασία ούτε βίντεο ούτε φωτογραφίες. Πέρα από πολύ βασικά πράγματα, στο iPhone μπορείς να κάνεις full editing αν θες, μπορείς να κάνεις full επεξεργασία αν θες, έχει πάρα πολύ καλά εργαλεία για να επεξεργαστείς μια φωτογραφία και να τη στείλεις. Αυτό δεν το κάνουν οι κάμερες. Όπως και το iPhone έχει πανίσχυρη GPU. Υποστηρίζει ray tracing πλέον, έτσι. Μιλάμε για μια συσκευή που κάνει 1500 ευρώ, η οποία έχει κάμερα με τρεις φακούς
και GPU η οποία κάνει ray tracing και την έχεις στο χέρι σου. Έτσι, αν θυμάστε καλά, 2-3 χρόνια πριν δεν είχαμε ray tracing, ίσως λίγο παραπάνω, ούτε σε desktop PCs. Ήταν δηλαδή δύσκολο και πλέον ένα τηλέφωνο μπορεί να έχει GPU η οποία έχει ray tracing. Επίσης, αν τραβάς υλικό στο χέρι, το iPhone έχει stabilizer και πάρα πολύ καλό stabilizer. Στις mirrorless, άντε το σώμα να έχει in-body stabilization και ο φακός να έχει δικό του stabilization για να μπορέσεις να βγάλεις κάτι σταθερό, αλλά τότε και πολύ ακριβό θα είναι και μάλλον πολύ βαρύ. Με το iPhone μπορείς άνετα να τραβήξεις υλικό ακόμη και περπατώντας ή τρέχοντας, χωρίς να αισθάνεσαι ότι η κάμερα είναι στο χέρι, είναι σαν να έχεις gimbal. Και αν επιχειρείς να βάλεις gimbal φυσικά σε μία mirrorless, θα πρέπει να το κάνεις balance και θα σου πάρει χρόνο, συν ότι προσθέτεις το συνολικό βάρος. Καμία σχέση γενικά. Δηλαδή έχεις μία κάμερα με super stabilization στα χέρια σου που δεν χρειάζεται κανένα setup, το βγάζεις από την τσέπη σου, το ανοίγεις και αρχίζεις και παίρνεις πλάνα. Τα μικρόφωνα επίσης που έχουν οι mirrorless είναι άχρηστα. Στο iPhone μπορούσες να γράψεις πολύ καλό ήχο ήδη, αλλά πλέον με το Apple Intelligence να βοηθάει και να καθαρίζει τον ήχο και να τον κάνει επεξεργασία ώστε να ακούγεται σαν να έρχεται από στούντιο, είναι κάτι που νομίζω ότι θα κάνει μεγάλη διαφορά. Ειδικά σε creators που θέλουν να βγάλουν το τηλέφωνο από την τσέπη και να αρχίσουν να γράφουν κάτι εκείνη τη στιγμή. Έτσι προσωπικά το σκέφτομαι. Δηλαδή, δεν μπορείς απευθείας να συγκρίνεις την ποιότητα μιας mirrorless με ένα τηλέφωνο, έτσι. Δηλαδή, ειδικά με full frame αισθητήρες κλπ. Θα έχει διαφορά. Αλλά αυτό που μπορείς να συγκρίνεις είναι την ευχρηστία. Δεν είναι το ίδιο ευχριστό. Να πάρεις μια mirrorless, να βάλεις φακούς, να τις σετάρεις, να κουβαλάς gimbals μαζί σου για να κάνεις ένα πλάνο και δεν μπορείς να την έχεις μαζί σου. Αυτή είναι η κυρίως διαφορά. Η ευχρηστία σε συνδυασμό με την πολύ καλή εικόνα που παράγει ήδη το iPhone. Τώρα, αξίζει αναβάθμιση? Δύσκολο, δεν έχει μεγάλες διαφορές με το iPhone 15. Κυρίως, όπως είπα, αν σας ενδιαφέρει το wide angle, το να παίρνετε ευρυγόνια πλάνα, ίσως. Και αν η κεντρική κάμερα, ο νέος αισθητήρας που έχουν σχεδιάσει, έχει μεγάλες διαφορές. Αυτά θα τα δούμε όταν βγει, θα κάνω τεστ και θα μιλήσουμε περισσότερο για τις δυνατότητες του και πώς συγκρίνεται με το iPhone 15 Pro Max. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ.